τέλος, θα κλείσουμε με συναυλία σημαντικά από το Κέντρο Ελληνικής Μουσικής Κληρονομιάς Λύραμβος. 3 χιλιετίες ελληνικής μουσικής, μια μουσικοθετική παράσταση που εκαλεί τα όρια του χρόνου, γεφυρώνοντας το σήμερα με το χθες με τρόπο καθορωτικό. Ένα ταξίδι στα βάθη του χρόνου, στα βάθη της ψυχής, 30 αρχαιοελληνικά όργανα επισκηνής. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Το τέλος ο χρόνος απαιτεί. Ας όλους
Το επόμενο κομμάτι είναι του Ευρυπίδη. Βρέθηκε σε αρχαίο πάπυρο. Ο Ευρυπίδης έγραφε ο ίδιος και τη μουσική στις τραγωδίες του. Ήταν και μουσικός. Τότε όλα τα έκανα. Με μία μάσκα και ένα ύφασμα και εσείς μπορείτε. Κάνουμε μία απλή αρχαία ενδυμασία για να μεταφερθούμε νοερά στο αρχαίο θέατρο της Επιδάμου. Thank you.
πάνω στις δίδυμες κορυφές της Παρασύρος με τη συνοδεία λαμπρών δελφικών παρθένων ξεκινά για τα κρυστάλλινα νερά της Κασκαλίας διασχίζοντας την ακρόρια του ελπικού μαντίου.
εσύ θεωρές ανιούρουπα κι ανώπηθε άφηνε τέλικας ανούθω τριάρματεντά μου με πεθύσα δαμάντη καμπίνο ετούσα ημρήνων ο άρωτο με ανάφωνον έχως ενάρεις υπός όντροχον άστατον άστιδη χαροπάμενο πως τρέφεται ερδικά λίθουσα επάρχοντα δέντης καλούμενο να θέλα κλίνης υποπίθη να είναι ο κόλερης με πίσδι πορπόρο πρίμανη σημώνε τα χείρα γραμμούσα γυρίτη μακέρα την ασχολέ με μεσή πλέωρε σαν διούρωπα με μεσή πλέωρα Oh.
Δεν σας είπαμε πως όλα αυτά τα όργανα τα φτιάχνουμε μόνοι μας μετά από πολύ μεγάλη έρευνα. Έχουμε ταξιδέψει σε μουσεία σε όλο τον κόσμο για να δούμε πώς καταλαβαίνουμε, πώς τα φτιάχνουμε αυτά. Βλέπουμε τις εικαστικές μαρτυρίες, τα άλματα, τα αγγεία, εκατοντάδες αγγεία που παριστάνουν μουσικούς και παίζουν αυτά τα όργανα. Και έτσι καταλαβαίνουμε το σχήμα, το μέγεθος, τα υλικά κατασκευής. Η δεύτερη μεγάλη πηγή μας όμως είναι οι φιλολογικές μαρτυρίες. Όλοι σχεδόν οι αρχαίοι συγγραφείς έχουν αναφερθεί λίγο ή περισσότερο στη μουσική, στο μουσικό ήθος, στη θεωρία. Λοιπόν, κάποια κρουστά να σας παρουσιάσουμε τώρα. Κρόταλον, από ήμα κροταλίζω. Πώς κάνει ο κροταλίας όταν κουνάει την κορά του, κάνει τρρρρ, γι' αυτό ονομάζεται κροταλίας. Κροταλίζω, κρότος, άλλο ένα. Σύστρον, από ρήμα σίο, με έψιλο γιο θα γράφεται. Πώς λέμε, σεισμός. Κρόταλον και σύστρον, με αυτά λοιπόν τα κρουστά και με το τίμαλο βέβαια και με τον αυλό. Και όταν λέμε αυλό, εννοούμε τον διπλό αυλό, τότε είχαμε το διπλό αυλό. Με αυτά έπαιζαν στις διονυσιακές γιορτές, έπιναν κρασάκι, έτρωγαν, φόρευαν όλη μέρα και όλη νύχτα. Πάμε να ρυθμό διονυσιακό. Η βραχίωνες είναι από κέρατο αγριοκάτσικο, η
φροντίζει είναι αποστριμμένο ο έντερο προβάτου. Μην κάνετε έτσι, δεν τρώτε κοκορέτσι το Πάσχα. Όχι, μπράβο, και εγώ δεν τρώω. Έτσι, μπράβο. Μπροστά έχει ένα τεντωμένο δέρμα η καπάκι. Τεντωμένο δέρμα από κατσίκι. Το αριστερό χέρι δεν κρατάει λίγα από το ταχύρο, αλλά είναι περασμένο μέσα από αυτό το λουδί των τεραμών. Εδώ μπορούν να παίζουν και τα δύο χέρια ταυτόχρονα. Και μάλιστα μπορεί το αριστερό να σηγήσει κάποιες κορδές μετά τον αρπισμό. Γιατί πιστεύουμε πως παιδεία, τέχνη πάνε μαζί στο ίδιο πακέτο. Δεν υπήρχαν μόνο αθλητικοί αγώνες στην αρχαία Ελλάδα, αλλά και μουσική όπως τα πλήθεια, τα νέμια. Εκεί λοιπόν πήγαινε ο μουσικός και διαγωνιζόταν στη μουσική κάθε 4 χρόνια στους Δελφούς με την κιθάρα. Η κιθάρα είναι το όργανο των επαγγελματιών μουσικών. Δεν ερμηνεύουμε μόνο αρχαία κομμάτια ή αρχαίους ύμνους, αλλά και νεότερη λυρική σύγχρονη λυρική ποιήση, όπως το επόμενο τραγούδι που είναι του μεγάλου μας ποιητή Κωνσταντίνου Καβάφη. Καβάφη, στην αρχαία κομμάτια. Το ξέρετε όλοι, θα το παρακολουθήσετε μαζί μας.
άδελφο αρχαίο που είχε τι είχε, φάλι, είχε δύο κερατάκια και είναι γνωστός ο παγό που ξέρετε όλοι, Πάνας. Ο Πάνας. Υπάρχει και μια ιστορία που το λέει και η μυθολογία μας. Θα μας την πείτε παρακαλώ την ιστορία. Μικρή είναι. Μια φορά και έναν καιρό λοιπόν ο τραγωπόδαρος Πάνος σε ένα δάσος στην Αρκαδία κυνηγούσε την όμορφη νύμφη Σύρια. Η νύμφη τρόμαξε και έτρεξε για να κρυφτεί. Τότε ζήτησε βοήθεια από τον ποταμό Λάδωνα. Σώσε τον ποταμό, πάνε στα κυνηγά. Λάβησε ο ποταμός και τη μεταμόρφωσε σε καλαμιά. Και τότε ο Πάνας έφτασε και μόνο που πήγε να την αγκαλιάσει, είδε πως αντί για την νύμφη αγκαλιάζει σπασμένα καλάμια. Άρχισε να κλαίει πάνω στα καλάμια και τότε άκουσε αυτό τον όμορφο ήχο. Σκέφτηκε λοιπόν να κόψει μερικά καλάμια και να φτιάξει αυτό το όργανο και από τότε είχε την Νεράιδα μαζί του με αυτόν τον τρόπο και το όργανο αυτό και σήμερα το λένε απλό του Πάνα, σε όλο τον κόσμο Pan Flute, στα γαλλικά φλούνται Pan κτλ. Δεν αλλάζει και στις άλλες γλώσσες. Από τότε μέχρι και σήμερα έπεσε στο δάσος και μάγεται τα ζώα. Όλη μέρα και όλη νύχτα έπεσε στο δάσος και μάγεται τα ζώα. Όλη μέρα και όλη νύχτα έπεσε στο δάσος και μάγεται τα ζώα. Όλη μέρα και όλη νύχτα έπεσε στο δάσος και μάγεται τα ζώα. Μάγεται τα ζώα.
εκκλησία μου, όλοι μας θέλουν τους αρμούς και στις μουσίες. Λυμάνης Πέτρος, Παλαιοβίτη, Μάνα Κουραϊκή, Λα Λα Λα. Σύμφωνος μας, Βαθυρός, έρευνα με κατασκευή οργάνων ενορχίστρωση Παναγιώτη Σέβος. Καθίστε λίγο κάτω.